Άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα της Αιμοδοσίας και προσφέρθηκα να δώσω το αίμα μου. Θεωρώ ότι είναι χρέος όλων. 10 λεπτά από το χρόνο μας και 450 γραμμάρια αίμα από τον οργανισμό μας είναι πολύτιμα γιατί θα σώσουν τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Ο εθελοντισμός είναι ότι καλύτερο υπάρχει, είτε σε αίμα είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Βοηθώντας έναν συνάνθρωπο, βοηθάμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Δίνουμε σε αυτή τη ζωή και παίρνουμε. Είμαι εθελοντής αιμοδότης από φοιτητής. Ξεκίνησα από την Πάτρα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τώρα εργάζομαι εδώ και χρόνια τώρα δίνω αίμα. Το ερέθισμα πήρα από την γιαγιά μου που ήταν χρόνια αιμοδότρια, εθελόντρια. Προσπαθώ 1-2 φορές το χρόνο να δώσω τουλάχιστον αίμα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι ανάγκες της Ελλάδας σε αίμα είναι αυξημένες, διότι η χώρα μας έχει πολύ μεταγγιζόμενους ασθενείς. Είναι 3.500 άτομα περίπου που μεταγγίζονται, ίσως και παραπάνω να είναι, σε όλη τη χώρα δηλαδή. Και αυτά παίρνουν, ιδίως τα πιο μεγάλοι άνθρωποι, που μπορεί να πάρουν και 4 και 5 φιάλες το μήνα. Στο κάπου 30.000 μονάδες από την Ελβετία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μειωθεί λίγο το ποσοστό. Πάντως υπάρχει ένα έλλειμμα, το οποίο το καλύπτουμε με το ξένο αίμα. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, ένας από αυτοί που είναι ικανοί άνθρωποι να δώσουν αίμα, σε ηλικία δηλαδή κατάλληλη, αν δίνει μια φορά το χρόνο αίμα, θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες όλης της χώρας. Γιατί έχουμε και αυξημένες ανάγκες λόγω της μεσογειακής αναιμίας εμείς, που δεν υπάρχουν σε άλλα κράτη. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη είναι να εξαλείψει το φόβο και την προκατάληψη και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες στον εθελοντισμό.